Καλεσμένος για σήμερα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέλιος Κούλογλου. Γεια σας κύριε Κούλογλου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κύριε Κούλογλου, με αφορμή τη συμφωνία που υπογράφηκε για το Μακεδονικό, πολλοί εδώ στη χώρα μας κάνουν λόγο για εθνική υποχώρηση. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δεν υπάρχει κανένας είδους εθνική υποχώρηση. Αντίθετα, υπάρχει η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει στον αιώνα των άπαντα. Διότι η διαφορετική εναλλακτική λύση είναι ότι οι χώρες, 140 χώρες έχουν αναγνωρίσει τη Μακεδονία ως Μακεδονία, και αν διαβάσετε οποιαδήποτε διεθνή εφημερίδα σήμερα, αποκαλούν τους Μακεδόνες Μακεδόνες. Οποιαδήποτε διεθνή, όχι σήμερα, εδώ και 10-20 χρόνια τους αποκαλούν έτσι. Λοιπόν, εμείς ότι καταφέραμε να μην δοθεί όλη η Μακεδονία, να έχει το μονοπόλιο, να έχουν τα μονοπόλια, το μονοπόλιο της Μακεδονίας στα Σκόπια, ότι παρομάζονται με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πολίτες, Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Είναι επιτυχίες οι οποίες αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας. Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, επειδή έχουμε ακούσει πραγματικά πάρα πολλά και για αυτή τη συμφωνία, θα πρότεινα να πάμε στο από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θεωρείτε ότι έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη εθνική συνεννόηση ή να υπάρξει από εδώ και πέρα η ευρύτερη δυνατή? Ναι, θα έπρεπε να υπάρξει συνεννόηση, αν εννοείται στα διεθνή θέματα, δεν ξέρω πώς. Ναι, μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για το Μακεδονικό, στο Μακεδονικό αναφέρομαι. Κοιτάξτε, στο Μακεδονικό έχουν γίνει 4 ενημερώσεις αρχηγών. Ναι. Δηλαδή, και δεν νομίζω ότι υπήρχε περιθώριο άλλες διαπραγματεύσεις, εκτός εάν η κυβέρνηση αποφάσισε να συγκυβερνήσει με το όχημα, συναποφασίζουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο να γίνει, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, το ουσιαστικό που πρέπει να παρακαλάμε τώρα είναι να μην απορριφθεί η κυβέρνηση, η συμφωνία, να μην απορριφθεί από την άλλη πλευρά, να μην απορριφθεί στα Σκόπια. Ναι. Διότι είναι τόσο υπέρ μας, είναι τόσο υπέρ μας η συμφωνία, ώστε κινδυνεύει να ακυρωθεί στα Σκόπια, και αυτό εξάλλου υποδηλώνουν και οι μεγάλες αντιδράσεις που υπάρχουν εκεί από τους Σλαβομακεδόνες Σαμαράδες. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα υπέρ μας συμφωνία, κύριε Κούλογλου, γιατί εκείνοι είχαν καταλάβει λάθος ότι όταν λένε Μακεδονία εννοούν όλη τη Μακεδονία. Δηλαδή αυτό το οικειοποιήθηκαν τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Τώρα, αν είχαν εκείνη την εντύπωση ότι λέγοντας τη λέξη Μακεδονία αφορά όλη τη Μακεδονία, και ίσως έτσι το είχαν καταλάβει και όλος ο κόσμος, γιατί είδαμε και τις δηλώσεις των Αμερικανών, των Γερμανών, οι οποίοι όλοι λένε θέλουμε μια συμφωνία, όλα τα δημοσιεύματα λέγανε η Μακεδονία αλλάζει όνομα, η Μακεδονία προχωράει αλλού. Λοιπόν, ναι. Αυτό όμως ήταν μια ασφαλμένη εντύπωση. Δηλαδή, το να επανέλθουν πάλι στην πραγματικότητα δεν σημαίνει ότι κάνουν μια υποχώρηση, απλά αναγνωρίζουν την πραγματικότητα. Ναι, αλλά το να αναγνωρίζει την πραγματικότητα, όταν έχει κερδίσει κάτι, τι θα πει αυτό? Δηλαδή, αν εκεί οι Τούρκοι αποχωρήσουν από την Κύπρο, έχουν κερδίσει κάτι, αλλά υποχωρούν και πάνε πίσω. Αυτό δεν είναι μια υποχώρηση δική τους και ένα κέρδος δικό τους, έστω και αν αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή η γεωπολιτική της χώρας και οι διπλωματίες δεν καθορίζεται από γλωσσολόγους, εθνολόγους, κοινωνιολόγους και τα συμπαραμαρτυρούντα ή ιστορικούς. Καθορίζεται από τα συμφέροντα της χώρας. Ναι. Τα συμφέροντα της χώρας αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε σταθερότητα στα βόρεια σύνορά μας. Να μην έχουμε πρόσφυγες από τα βόρεια σύνορά μας. Να εμποδίσουμε την Τουρκία να παίξει παιχνίδι στα βόρεια σύνορά μας. Σας θυμίζω ότι η μοναδική χώρα που δεν έχει πάρει θέση θετική, όπως πήραν όλες οι άλλες της γειτονιάς για τη συμφωνία, είναι η Τουρκία. Γιατί θέλει να παίξει παιχνίδι. Αδελφούς Μακεδόνες, τους λέγανε πριν από μήνες. Αδελφούς Μακεδόνες τους αποκαλούσαν. Ναι, και είναι η μόνη που δεν έχει κερδίσει τη συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που θέλει, κάναμε το αντίθετο από αυτό που θέλει η Τουρκία. Συμφέρει επίσης να στρέψουμε τις δυνάμεις μας προς την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Συμφέρει να αναβαθμίσουμε τη διεθνή θέση της χώρας. Το βλέπετε σε όλα τα διεθνή μέσα σήμερα, έχει γίνει πανηγύρι. Τριαμβολογούν υπέρ της Ελλάδος και της ελληνικής κυβέρνησης. Συμφέρει. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, και μιλάγαμε χρόνια και χρόνια. Εμείς τώρα γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα? Δηλαδή, μιλάμε για τη γλώσσα η οποία έχει παραδοθεί
ή το όνομα Μακεδονία που είχαν παραδοθεί. Ξέρετε ότι βγήκανε προχθές, έβγαλε το TVXS κάτι για ντοκουμέντα, ότι, ότι στα δημοτικά σχολεία επί Χούντας είχαμε χάρτες και γεωγραφία που την ονομάζανε Μακεδονία. Σωστά. Και ναι. Την πρώην σωστά, σωστά. Μα ήταν, μα ήταν γραμμένο σε όλους τους χάρτες. Απλά, ξέρετε κάτι. Δηλαδή, να μιλήσουμε, ας πούμε, για τον Παύλο Μελά, που έλεγε ότι μιλάνε μακεδονικά. Απλά κάποιοι ο φαίνεται... Ο Παύλος Μελάς έλεγε το 1903 ότι μιλάνε μακεδόνικα. Ναι. Ο Στρατής Μυριδίλης έγραφε ότι δεν είμαστε, δεν είναι ούτε Κρέτσκι, ούτε Έλληνες, ούτε Μπουλτάτσκι, ούτε Σέρτσκι, είναι Μακεδόνσκι. Ναι, ναι. Έτσι δηλώνανε οι ίδιοι αυτά. Αλλά τώρα έχει κανένα νόημα. Όχι, δεν έχει κανένα νόημα. Απλά είναι για... Και... Έχει, να, σας... Μετά, να κοιτάξουμε το μέλλον. Να σας το πω κύριε Κούλογλου. Μπορεί μισό λεπτάκι. Το μέλλον ποιο είναι. Είναι ότι μπορεί, ας πούμε, μια, αυτή η μικρή χώρα του 1,5 εκατομμυρίου να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει στρατό. Ναι. Που έχει το 1/10 του καθάριστο και κατακεφαλή προϊόντο σε σχέση με την Ελλάδα. Απλά κύριε Κούλογλου. Δεν έχει καμία διεθνή συμμαχία, που δεν είναι στην ΕΟΚ, δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Ναι. Απλά κύριε Κούλογλου, είναι καλό να γίνεται η συζήτηση που γίνεται για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σε πολλά θέματα έχει παραπλανηθεί. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα με τη συζήτηση ότι κάποιοι στη χώρα μας. Πολύ καλά κάνετε εκεί που βάλετε ρωτήσεις και ακόμα σκληρότερα. Κάνανε δηλαδή για εθνική υποχώρηση, αλλά δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Δηλαδή να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί αυτή η χώρα είχε πινακίδες που λέγανε Μακεδονία και κάποιοι πήραν τα αυτοκίνητα και πήγαιναν σε οδοντιάτρους και περνάγανε τη Μακεδονία και σφραγίζανε διαβατήρια. Εντάξει. Ότι μπήκαν στη Μακεδονία ή ότι ήρθαν από τη Μακεδονία. Σας θυμίζω ότι η όλη η ιστορία ξεκίνησε με το Μεγάλο Αλέξανδρο. Όταν έπρεπε να μας πάρουν τη Μακεδονία και την κληρονομιά του Μεγάλου Αλέξανδρου. Η καινούργια κυβέρνηση Ζάιβ πήρε πίσω όλα αυτά τα σχετικά με το Μεγάλο Αλέξανδρο. Άλλαξε το όνομα του αεροδρομίου, άλλαξε το όνομα του αυτοκινητόδρομου. Η εκκλησία άλλαξε το όνομά της. Είπαν ότι όλα, η συμφωνία προβλέπει ότι όλα τα γάλματα του Μεγάλου Αλέξανδρου που βρίσκονται ακόμα στα Σκόπια θα έχουν μια επιγραφή που θα λένε ότι είναι μέρος της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Ναι, ναι. Τα προβλέπει όλα. Άρα έφυγε ο Μέγας Αλέξανδρος στη μέση. Και αυτοί που δεν περιμέναν ότι θα γίνει η συμφωνία, μου θέλουν να χτυπήσουν την κυβέρνηση οτιδήποτε κάνει, βρήκανε τώρα, ανακαλύψανε τη γλώσσα και την. Και τι άλλο, και την ατρότητα. Ναι, ναι. Ότι ήταν. Μα αυτά είναι πάνω σε πολύ παλιά ντοκουμέντα. Τι να συζητάμε. Ναι. Εδώ πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Το μέλλον τη χώρα ποιο είναι. Είναι να έχει καλές επαφές με τον βόρειο γείτονα, με τις βόρειες γείτονές της. Να αναπτυχθούν οι συγκοινωνίες, να πηγαίνουν οι εξαγωγές μας, να περάνε μέσα από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μελλοντικά Βόρεια Μακεδονία, να πηγαίνουν ελεύθερα. Αυτό δεν θέλουμε. Ναι. Τι θέλουμε, για να βρούμε κόσμο δουλειά στην Ελλάδα, να είμαστε ηγετικοί, να γίνει το Θεσσαλονίκη, την Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αυτό ακριβώς δεν θέλουμε. Κύριε Κούλογλου, μια ερώτηση να σας κάνω ακόμα εγώ. Επειδή μιλάμε για το μέλλον, θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη συνεργασία σας με τους ΑΝΕΛ στο μέλλον. Εγώ έχω δηλώσει συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, έχει ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία λήξης ήταν οι επόμενες εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2019. Ενδεχομένως η ψήφιση του Μακεδονικού, της συμφωνίας του Μακεδονικού, όταν είναι στη Βουλή, να επιταχύνει αυτές τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια συμφωνία που ήταν έκτακτη και συμφωνιζόταν, επιβαλόταν μάλλον από τις έκτακτες συνθήκες της χώρας. Μάλιστα. Τώρα αυτό έχει τελειώσει. Έχουμε μπει, μπαίνουμε κανονικά σε εποχή κανονική. Θα πάρουμε μια καλή συμφωνία για το χρέος και δεν θα την πάρουμε καλή, όπως οι ιδέα λένε, επειδή διαπραγματεύσαμε τη Μακεδονία. Θα την πάρουμε την καλή συμφωνία για το χρέος, γιατί έχουμε κάνει καλή δουλειά, έχει κάνει καλή δουλειά ο Τσακαλώτος. Και επίσης γιατί δείχνουμε ότι έχουμε μια σοβαρή χώρα που μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις της και τις υποσχέσεις και παίζει μπάλα. Να αναδειχθείτε σε διεθνή παίκτη. Γι' αυτό θα πάρουμε καλή συμφωνία. Λοιπόν, κύριε... Θα φύγουμε και από τα μνημόνια και θα έχουμε 3-3. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καταλαβαίνω ότι μάλλον είστε κάπου που θέλετε. Στο αεροδρόμιο. Όχι, είμαι στο. Ετοιμάζομαι ώστε να απογειωθούμε. Ωραία. Α, τόσο πολύ. Ωραία. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.